ένα ακόμη πρωτάθλημα ανοίγει αυλαία το ερχόμενο Σάββατο. Αυτή τη φορά πρόκειται για το χειροσφαιρικό πρωτάθλημα Α2 εθνικής κατηγορίας, στο Βόρειο Όμιλο του οποίου συμμετέχουν μάλλον ο ΓΑΣ Κιλκής και ο Αλέξανδρος Αξιούπολης από τις ομάδες του νομού Κιλκής. Με τον ΓΑΣ Κιλκής να συμπληρώνει φέτος τέταρτη περίοδο απουσίας από την ανώτερη κατηγορία του ελληνικού χειροσφαίρου, η handball, ενώ τις δύο προηγούμενες φορές, με το που είχε υποβιβαστεί, επανήλθε αμέσως στην ανώτερη κατηγορία, κατακτώντας τους δύο από τους τρεις τίτλους στην πλούσια ιστορία του, δεδομένου ότι από το 1990 μέχρι και το 2010 ο ΓΑΣ Κιλκής συμμετείχε ανελιπώς στο πρωτάθλημα της Α1 και κατόπιν Α1 εθνικής κατηγορίας, ενώ είχε να επιδείξει πολλές επιτυχίες και διακρίσεις συν πολλές ευρωπαϊκές συμμετοχές, έχοντας πλέον καταξιωθεί ως μία από τις σημαντικές δυνάμεις στο χώρο του ελληνικού χειροσφαίρου και έχοντας αναχθεί σε ένα σημαντικό, ίσως από τα σημαντικότερα φυτώρια του αθλήματος στην Ελλάδα, συνδυάζοντας δηλαδή τον πρωταγωνιστικό ρόλο με την αναπτυξιακή διαδικασία. Όπως είπαμε προηγουμένως, φέτος συμπληρώνει 4 χρόνια μακριά από χωρίς την παρουσία στην ανώτερη κατηγορία, για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι ήδη γνωστοί στο αναγνωστικό κοινό του μαχητή και στους θεατές της ιστοσελίδας του μαχητή. Το ζητούμενο βεβαίως σε κάθε ξεκίνημα αγωνιστικής περίοδου είναι το παρόν, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι εικόνα παρουσιάζει τώρα η ομάδα εν ώψη της δοκιμασίας της στο πρωτάθλημα της νέας περίοδου. Και φυσικά ουδέν αρμοδιότερο σε αυτού για να δώσει πληροφορίες και να ενημερώσει επ' αυτού τον φιλάθλο κόσμο του Κιλκής και ειδικότερα τους φίλους του χειροσφαίρου, σε ό,τι αφορά επαναλαμβάνουμε στον αγωνιστικό τομέα, ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Λαζαρίδης. Ένας όχι απλά γνώριμος, αλλά ένας από εμάς, τα λέγαμε μιλώντας σε τοπικό επίπεδο, διότι αν και προέρχεται από άλλη περιοχή και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον ΓΑΣ Κιλκής ως αντίπαλος πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όντας στέλεχος μιας άλλης μεγάλης ιστορικής ομάδας του Αρχελάου Κατερίνης, την οποία θα αντιμετωπίσει και φέτος στην Α2 εθνική κατηγορία. Ο Γιάννης Λαζαρίδης λοιπόν στη συνέχεια συνέδεσε το όνομά του με πολλές σημαντικές επιτυχίες με χρονιές σταθμούς του ΓΑΣ Κιλκής και επομένως μπορούμε να τον κατατάξουμε στους ανθρώπους που ξέρουν τον συγκεκριμένο χώρο, τη συγκεκριμένη ομάδα από την καλή και από την ανάποδη κατά τα κοινώς λεγόμενα. Τίποτε περισσότερο από εμάς, του δίνουμε το λόγο θέτοντάς του το πρώτο ερώτημα για το πού βρίσκεται σήμερα, σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομάδα από άποψη αγωνιστικής ετοιμότητας, στελέχωσης κλπ. Κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ το συγκρότημα του Μαχητή για την συνεχόμενη στήριξη που δείχνει στην ομάδα του handball. Σταύρο και Γιώργο προσωπικά για την προσωπική σας συμμετοχή σε αυτό. Όσον αφορά το ερώτημα που έκανες, φίλε Σταύρο, το ερώτημα που έκανες για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας αυτή τη στιγμή, σίγουρα είμαστε σε περίοδο ακόμα προετοιμασίας γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το μόνο που μπορώ να πω και φαίνεται άλλωστε είναι το ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Ένα ρόστερ το οποίο 90% αποτελείται από παιδιά του Κιλκής, από παιδιά τα οποία έχουν βγει από την αναπτυξιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ακολουθείται ακόμα και σήμερα. Και εάν αυτή τη στιγμή μπορούμε για κάτι να είμαστε αισιόδοξοι, είναι για το γεγονός αυτό και μόνο, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παιδιά δικά της, έχει παιδιά τα οποία ξέρουν τι φανέλα φοράνε και σίγουρα έχει παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιδιά. Είναι αθλητές ανταγωνιστικοί και είναι αθλητές οι οποίοι έχουν συνδέσει και αυτοί το όνομά τους στο παρελθόν με επιτυχίες της ομάδας του ΓΑΣ Κιλκής. Το γεγονός ότι προέρχονται αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νεαροί παίκτες, όπως λέτε, από το φυτώριο κατά το κοινό συλλεγόμενο της ομάδας, θα λέγαμε ότι είναι μια επανάληψη της ιστορίας σε προηγούμενες δεκαετίες, όπως το 80 και το 90, που από ένα σημείο και μετά παρήγε σε τέτοιο αριθμό, ώστε τη δεκαετία του 90, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90,
Η ομάδα ακολούθησε μια συνεχώς ανωδική πορεία. Ωστόσο, το ερώτημα είναι διαχρονικό. Αρκεί το ντόπιο έμψυχο δυναμικό, όσο ποιοτικό κι αν είναι, σε όσους ρυθμούς κι αν παράγεται αυτό, να εξασφαλίζει την υλοποίηση των όποιων επιδιώξεων της ομάδας μακροπρόθεσμα και ιδίως σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Είναι λογικό αυτό που ρωτάς, Σταύρο, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε και εμείς φέτος. Δηλαδή, από τη μία, ναι, μεν καλό είναι το να έχεις δικά σου παιδιά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Άσκηκης σαν μέγεθος είναι πολύ μεγάλο για το ελληνικό hardball. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και, και στον τομέα της ενίσχυσης της ομάδας. Πήραμε τέσσερις αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπορούσαν άνετα να παίξουν και στη Handball Premier. Πήραμε αθλητές οι οποίοι πέρσι αγωνίζονταν στην ΑΦΑ1 με γνώμονα αυτό που είπες πριν, δηλαδή η ομάδα να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρυφτούμε και να πούμε ότι και ο αθλητισμός δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη κρίση. Άλλη η δεκαετία του 90, άλλη η δεκαετία του 2000 και άλλη η δεκαετία του 2010. Σίγουρα ο Βάσκικής, όπως και όλες οι ομάδες, όχι μόνο του Κλικής, αλλά όλες οι ομάδες στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να φέρνουμε αθλητές από το εξωτερικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε ανάγκες των αθλητών, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να μην ήταν και πραγματικές ανάγκες. Αλλά λόγω της εποχής και της μέθης της εποχής εκείνης, ίσως δεν το βλέπαμε. Τώρα όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνεται ένα νοικοκύρημα στις ομάδες και οι ομάδες να απλώνουν τα πόδια τους μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή υπερβάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, και με τη βοήθεια του Προέδρου του Λαπατίνα και του Κώστα του Βιολτζή φέτος, η ομάδα έκανε 4 μεταγραφές. Πήρε τον Βασίλη τον Κεσίδη, ο οποίος έχει καταγωγή από το Κυλικής και είναι ένας αθλητής ο οποίος ήταν αθλητής εθνικών ομάδων. Έπαιζε στην Α1, πήρε double με τον ΠΑΟΚ το 2015. Πήρε τον Αλέξη τον Δούγια, ο οποίος ήταν παίκτης της ομάδας, πέρσι έπαιζε στην Α1, ήταν από τους πρώτους χώρους τα τελευταία χρόνια στην Α1. Πήρε δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ με αρκετή εμπειρία στο χώρο της Α2 και της Α1. Γύρισε ο Φάνης τον Τελιγιάννης, ο οποίος Φάνης Δελγιάννης κατέκτησε τον τάμπλ με τον Φίλιππο Βέρεια στο 16. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Παιδιά τα οποία είχαν μικρό χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα χρόνια πλέον έχουν πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν τη βαφτίζω φαβορή για την Α2 για να ανεβούμε στην Α1. Ακριβώς πάνω σε αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι το πάτημα για την επόμενη ερώτηση. Βάσει όλων αυτών των επισημάνσεων, των σημαντικών θα τις χαρακτήριζα. Ο φίλαθλος κόσμος του Κλικής, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην όλη πορεία του Συλλόγου εδώ και περίπου 30 χρόνια. Τι ελπίδες, τι προοπτικές, τι όνειρα μπορεί να κάνει σε σχέση με την πορεία αυτής της ομάδας. Είναι δηλαδή σε θέση ομάδα να δημιουργήσει μια εικόνα τέτοια που να παραπέμπει σε ένα καλύτερο μέρος ή μπορεί και από τώρα ακόμη να φτάσει σε επίπεδα απόδοσης που να της επιτρέπουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που υπενήσεστε. Σαν Γάσκηκη στην Α2 σίγουρα δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό, ότι ο στόχος είναι η άνοδος. Λοιπόν, αυτό ακόμα και να μην έχεις καλή ομάδα οφείλεις να το πεις, γιατί έχεις ένα όνομα, έχεις μια ιστορία, έχεις μια παράδοση και πρέπει αυτό το πράγμα να το υποστηρίζεις και ακόμα και αν δεν είσαι αγωνιστικά ικανός να το πετύχεις. Πόσο μάλλον φέτος, όταν βλέπω εγώ ότι η ομάδα είναι καλή, ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί, ότι η ομάδα έχει δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει. Τώρα, θεωρώ ότι ο όμιλος που μετέχουμε, ο όμιλος της Α2, είναι ένας πολύ δυνατός όμιλος. Δηλαδή, μη σας κρύβω ότι φέτος παίξαμε φιλικά παιχνίδια με ομάδες Α1 και κερδίσαμε τη Δράμα που μετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 και χάσαμε από κάποιες ομάδες που είναι στην Α2. Δηλαδή, είναι ένας πολύ δυνατός όμιλος. Και είναι πιο δύσκολο πλέον να ανέβει στην Α1 από την Α2 παρά να μείνει στην Α1. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι αν η ομάδα έπαιζε στη Handball Premier στην Α1, ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σωθεί, να κάνει μια καλή πορεία από ότι να ανέβει φέτος από την Α2. Απολύτως κατανοητό. Παρόλα αυτά όμως, ο φίλαθλος κόσμος του Κλικής θα πρέπει να περιμένει να δει μια πολύ καλή ομάδα η οποία θα παίζει πολύ όμορφο Handball. Θα είναι παθιασμένη για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Άλλωστε, με τα παιδιά έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι ο στόχος της ανόδου
Είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο. Και μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, αλλά δεν έχουμε διαφορετική επιλογή από το να δουλεύουμε κάθε εβδομάδα για να κερδίσουμε το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Οπότε για να το εξειδικεύσουμε περισσότερο, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα υπέρ αυτής της ομάδας και ποια τα κατά? Πού εντοπίζετε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως όπλα της ομάδας, ως δυνατά σημεία ή ατού, κατά μία άλλη έκφραση της ομάδας, και πού επισημαίνετε τις όποιες τυχόν αδυναμίες, εκεί που πιστεύετε ότι χρειάζεται δουλειά ακόμη για να καλυφθούν κάποιες αδυναμίες ή κάποια τροτά σημεία? Σίγουρα το μεγάλο ατού της ομάδας είναι η φανέλα. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όποιος έρχεται να παίξει αντίπαλος μέσα στον Κλικής, πρώτα έχει να παλέψει με τον εαυτό του το ότι αντιμετωπίζει τον Κλικής και μετά να παλέψει με εμάς. Άρα, ξεκινάμε με ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι είμαστε γάς Κλικής και αυτό όμως εμείς οφείλουμε να το υποστηρίξουμε σαν προπονητές και σαν αθλητές. Θεωρώ το ταλέντο που έχουμε στην επίθεση και το πάθος που θα δείξουμε στην άμυνα. Δηλαδή, θέλουμε να δείξουμε. Να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία θα παρουσιάζει όμορφο θέμα στην επίθεση, αλλά θα είναι και πολύ σκληρή για να πεθάνει στην άμυνα. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία εγώ τονίζω και στα παιδιά, ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες τις επιθετικές που έχουμε και στην άμυνα να δείξουμε ότι είμαστε Κλικής, ότι ο αντίπαλος από το πρώτο λεπτό θα καταλάβει ότι φέτος πολύ δύσκολα θα μας κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλος. Ως προς το δεύτερο σκέλος, πού υπάρχει προβληματισμός, για ποια σημεία μάλλον υπάρχει τυχόν προβληματισμός εκ μέρους σας? Εντάξει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία εμείς θα δουλεύουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, Σταύρο. Θεωρώ ότι η ανομοιογένεια που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα, έχουμε παίξει αρκετά φιλικά και βλέπω ότι μέρα με τη μέρα η ομάδα δένει όλο και πιο πολύ. Το δύσκολο πρόγραμμα βέβαια που έχουμε στο ξεκίνημα της Α2 είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, γιατί είναι διαφορετικό να ξεκινάει. Κυρίως παρόδο να πούμε ότι ο Γκάσκη Κλικής ξεκινάει με ταξίδι στην Κέρκυρα με τον ΦΕΑΚΑ. Ναι, στην Κέρκυρα με μια ομάδα η οποία και αυτή θέλει να ανέβει στην Α1. Δεύτερη αγωνιστική παίζουμε στην έδρα μας με την Πηλαία που ήταν πέρσι στη Χάντμπολ Πρέμιερ και θέλει να ανέβει. Στην Άρτα πάμε τρίτη αγωνιστική. Δηλαδή έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με ομάδες που θέλουν να ανέβουν στην Α1. Παρ' όλα αυτά, επειδή με όλους τα παίξουμε και μέσα και έξω, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι από το πρώτο παιχνίδι και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι. Και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ομοιογένειας προσπαθούμε να τα λύσουμε κάθε μέρα. Για να τελειώσουμε εντελώς το κοσκίνισμα σε αυτό το θέμα της γενικότερης εικόνας και κατάστασης της ομάδας, θα θέσω ένα κατά το κοινό λεγόμενο προβοκατόρικο ερώτημα, το θέτω σε όλους τους προπονητές. Στην ερώτηση του φιλάθλου κόσμου, της φιλάθλου κοινή γνώμη. Γιατί να έλθω να παρακολουθήσω Γκάς Κλικής ή να συνοδεύσω τον Γκάς Κλικής σε εκτός έδρας αγώνα? Ποια είναι η απάντηση? Κοίταξε να δεις, Σταύρο. Εγώ θα το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Δεν θα το θέσω γιατί να πάω να δω τον Γκάς Κλικής. Εγώ θα το θέσω γιατί να πάω να δω τον Κλικησιακό. Γιατί να πάω να δω τον Γκάς Κλικής στο Χάντμπολ, γιατί να πάω να δω τον Βόλεϊ. Το επαναλαμβάνω γιατί... ότι το έχω θέσει και το θέτω, συνηθίζω χρόνια τώρα σε όλες τις ομάδες. Εν προκειμένου το θέμα είναι ο Γκάς Κλικής. Αφήστε τις άλλες. Εντάξει, εσύ το εξειδικεύεις. Εγώ θα έλεγα, με διέκοψες, θα έλεγα ότι γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον αθλητισμό καταρχήν. Κατά δεύτερο λόγο, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης μας. Και κατά τρίτο λόγο, όσον αφορά τον Γκάς Κλικής. Γιατί θεωρώ ότι πηγαίνοντας στο γήπεδο, η οικογένεια με τα παιδάκια της κτλ. Θα παρακολουθήσει έναν αγώνα ο οποίος θα είναι συγκλονιστικός, θεαματικός, με μεγάλη ένταση και νομίζω στο τελείωμα του αγώνα θα είναι ευχαριστημένος που είδε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι hardball και είδε την ομάδα της πόλης και φεύγει ευχαριστημένος γιατί η ομάδα της πόλης κέρδισε. Πώς σχολιάζετε και την άλλη κλικησιώτικη παρουσία στον Όμιλο, αυτήν του Αλεξάνδρου Αξιουπόλεως, που ως γνωστόν ανήλθε στην κατηγορία κατά το κοινό σε λεγόμενο αποσπόντα, επειδή διαλύθηκε ομάδα που ήδη είχε ανέβει στην ανώτερη κατηγορία, είχε προαχθεί στην ανώτερη κατηγορία, η ομάδα του Αιγίου, ως γνωστόν, το Σερυφάτο. Ο Αλέξανδρος Αξιουπόλεως έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξανδρο και να μην είχα δηλαδή ο φίλος μου ο Βαγγέλης, θα με ανάγκαζε να την έχω τη σχέση με την Αξιουπόλη. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ξαναλέω, έχω μια ιδιαίτερη σχέση μου και προπονητή στην Αξιούπολη. Βεβαίως.
και είχαμε κάνει και πολύ καλή πορεία εκείνη τη χρονιά. Και στο Φυτώριο, γίνεται, όχι μόνο στην πρώτη ομάδα. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Αξιούπολη. Ο πρόεδρος, ο Κουζέλης, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει μαζέψει, έχει συρρυκνώσει, έχει μαζέψει τα παιδιά της περιοχής. Άλλο ένα παράδειγμα παίκτη προπονητή, δηλαδή που προερχόμενο από τα σπλάκια της ομάδας. Ο Δημήτρης. Ναι. Και νομίζω ότι ο Αλέξανδρος θα είναι πολύ ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα. Παίξαμε και φιλικό μαζί στην Αξιούπολη. Γεμίζουν το γήπεδο, υποστηρίζουν την ομάδα. Αυτό είναι πολύ θετικό και για τον ΟΜΟ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΟΜΟΣ έχει και τρίτη ομάδα, τους Πόντιους Κυλκής, οι οποίοι είναι στη Β' Εθνική. Γνωστό αυτό, αλλά βγήκε ακόμη ένα του δικού τους πρωταθλήματος, γι' αυτό δεν κάναμε αναφορά. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε ότι και μπορεί να μην στις εποχές αυτές να μην έχουμε τις μεγάλες επιτυχίες όσον αφορά το handball, αλλά παρόλα αυτά έχουμε τρεις ομάδες στις εθνικές κατηγορίες. Και νομίζω ότι να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ξαναδούμε το γάς κυλκής όπως παλιά. Δηλαδή πιστεύω ότι αρχίζει το νερό, μπαίνει στο αυλάκι, οι συγκυρίες οριμάζουν και θεωρώ ότι δεν είναι μακριά ο καιρός που ο γάς κυλκής θα πρωταγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία. Αυτό είναι το ευχταίο. Δεν υπάρχει φύλαθρος πιστεύω στον νόμο που να, και ειδικότερα φίλος του χειροσφαίρου που να μην το εύχεται. Συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε μια γενική προσέγγιση σου σε ό,τι αφορά σε αυτήν ειδικά τη χρονιά που αρχίζει μεθαύριο, 2017-18. Ποιες οι προσδοκίες, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει σε σχέση με αυτήν, τι είναι εκείνο που θα θέλατε να συμβεί οπωσδήποτε ή εκείνο που θα θέλατε να αποφευθεί. Γενικώς μια προσέγγιση της νέας χρονιάς. Αυτό που ήθελα να, που θέλω να αποφευθεί, το λένε και όλοι οι προπονητές, είναι οι τραυματισμοί. Να είμαστε γεροί, να είμαστε υγιείς, όλοι να είμαστε γεροί και υγιείς. Να μην έχουμε προβλήματα και από εκεί και πέρα είναι μια χρονιά η οποία θέλει υπομονή, επιμονή στους στόχους που έχουμε, αλλά νομίζω ότι η υπομονή είναι η πιο κατάλληλη λέξη γιατί είναι μακρύς ο δρόμος. Μην ξεχνάμε ότι έχει και play-off, οι τέσσερις πρώτοι είναι, παίζουν play-off για τον πρωταθλητή, έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το πρωτάθλημα στην Α2, άρα εμείς πρέπει να είμαστε καλοί. Επομένως η τετράδα είναι εκ των όμιλων κάνει στόχος, η τετράδα. Σίγουρα, στόχος είναι η τετράδα και πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε τον Απρίλιο. Δηλαδή όσο καλά και να ξεκινήσεις, γιατί είναι μια κατηγορία, είναι ερασιτεχνικό το άθλημα όπως σας είπα και πριν, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις άλλες ομάδες. Εμείς θέλουμε να είμαστε η ομάδα κάθε μέρα να βελτιώνεται, να γίνεται καλύτερη, να γίνεται πιο συμπαγής. Οι παίκτες να βελτιώνονται ατομικά, ο κόσμος να αγαπήσει που την αγαπάει την ομάδα, να έρθει κοντά μας στο γήπεδο, να γεμίζει το γήπεδο. Και όλα αυτά να μας δώσουν μια δύναμη κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και σαν άνθρωποι αλλά και σαν ομάδα. Γράψτε τρόπος του λέγει τον επίλογο με κάποιο μήνυμά σας προς το φιλάθλο κόσμο. Ο φιλάθλος κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει έναν γάς κυλκής ο οποίος φέτος θα είναι βγαλμένος από τα παλιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαζάρη. Να είστε καλά.